Ξένος Παιδευτικός σήμερα των μαθητών, των Αιγιών Ονικών, όλων των εργαζομένων για υγεία, μόρφωση, παιδεία, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας, αφορά όλους. Ούτε μπαίνει σε γύψο, ούτε σε δικαστικές αποφάσεις. Αυτό να το ξέρει καλά και η Κεραμέως και το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση και βεβαίως όσοι θέλουν να βάλουν τους εργαζόμενους στο γύψο. Η πολιτική που θέλει να μετατρέψει τα σχολεία και τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις και την μόρφωση και την υγεία σε εμπόρευμα έχει ήδη απορριφθεί και από εδώ και σε όλη την Ελλάδα που σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι είναι στον δρόμο. Το χαστούκι της συμμετοχής το 90% των εκπαιδευτικών δείχνει ότι το δίκιο είναι με το μέλος όσων αγωνίζονται, όσων παλεύουν. Αυτό το δίκιο είναι ο εμπιάτης του. Αυτό φοβούνται. Φοβούνται την αλληλεγγύη γονιών, μαθητών, εκπαιδευτικών, υγειονομικών, όλης της κοινωνίας. Με τους συλλογικούς αγώνες, το συντονισμό σωματείων θα ανοίξει ο δρόμος για να καταργηθούν οι εργατικοί νόμοι. Και Ραμαίος θα συλλέγει όλο το νομοθετικό προστάσιο. Η καταστολή, ο αυταρχισμός δεν θα περάσει. Κανένας μόνος του, όλοι για έναν, έναν για όλους. Το δίκιο θα κρυφθεί στους δρόμους. Έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι. Το έχουν επιδόξει οι γονείς μας, οι κατακτήσεις του οκτάωρου, της κοινωνικής ασφάλισης, της ατελείς και μόνιμης δουλειάς. Πάντα ήτανε σε κόντρα με την εργοδοσία, κρατική και ιδιωτική. Γεια σας, θα τα καταφέρουμε.